Βεσερέμος που κυκλοφορεί. Ο Γιάννης Βαρουφάκης φωτογραφίζεται στην αγαπημένη του τουαλέτα. Η πρώτη αποκλειστική φωτογράφηση του Υπουργού στην ντουζιέρα, στον υπτήρα, στη λεκάνη, στο μπιντέ. Βεσερέμος. Βέσε ψηλά και αγνάντευε. Μην το χάσετε. Τι νούμερο της κοινωνίας είναι αυτό? Αποκλειστική φωτογράφηση που σχέζει ο Υπουργός. Σιγά! Και εμείς σχέσαμε, κύριε. Δεν φωνάξαμε και φωτογράφο. Άντε το πολύ, να τραβήξαμε καμία σέλφι αναμνηστική για το καλό χέσιμο. Τι ψώνιο θέλει. Σε λίγο αυτό θα φωτογραφηθεί και τσίτσιδο στο κρεβάτι. Με τίτλο «Πώς γαμπάει ο Έλληνας Υπουργός και πόσο την έχει». Αυτός θα πηδάει και θα κοιτιέται στον καθρέφτη να δει αν το κάνει καλά. Ένα σπίτι γεμάτο καθρέφτες. Στα ταβάνια, στους τοίχους, στα παράθυρα. Αυτός θα αποφεύγει να ανοίξει την τηλεόραση, μη χάσει το καθρέφτισμα που κάνει η τηλεόραση. Ό,τι και να κάνει, εν τόσο γλυκός, ρε μάνα μου. Τι γλυκός, μωρί, που φωτογραφίζεται στον απόπατο. Το καζανάκι δεν μας έδειξαν πώς το πατάει μόνο. Και το πιγκάλ δεν μας έδειξαν πώς πλάχνουν τις κουράδες κάτω. Μήπως δεν έχει πιγκάλ? Μας αφήνει απορίες το περιοδικό. Ας ξανακάνει μια συμπληρωματική φωτογράφηση. Χρόνο έχει από ό,τι βλέπω. Αντέχεις μετά τη φωτογράφηση του Παρημάτς τις αντιδράσεις? Όλα τα αντέχω. Θα μπορούσε να μου θέσει ένα πιο σκληρό ερώτημα, να το θέσω στον εαυτό μου? Ναι. Μου το επιτρέπεις? Βεβαίως, βεβαίως. Μου αρέσει αυτή η αισθητική? Όχι, καθόλου. Και αν θέλεις, το μετανιώνω. Η σύζυγος τι λέει, η Δανάη? Και οι δυο μας το μετανιώνουμε. Αλλά να σου πω γιατί το κάναμε. Το κάναμε γιατί υπήρξε ένα πολύ καλό κείμενο, το οποίο συνοδεύει αυτό το άρθρο, το οποίο για μας, ενώ πολιτικά τώρα για μας, έκανε πολύ καλό στη Γαλλία η δημοσίευσή του. Το αντίτιμο που πληρώσαμε ήταν αυτές τις φωτογραφίες, η αισθητική των οποίων εμένα δεν με καλύπτει. The proposal was that Greece should simply announce that it is defaulting, just like Argentina did, within the euro in January 2010, and stick the finger to Germany. Όλες μας οι υποσχέσεις αφορούσαν, και πολιτικές, αφορούσαν αυτούς που είναι κάτω από τα 700 ευρώ. Αυτό τους είπα. Δεν σημαίνει ότι ορίζω τα 700 ευρώ ως πλούσιους. Μην τρελαθούμε τώρα. Που ποιον ορίζω εγώ ως πλούσιο? Τι να σου πω. Είναι σαν την ομορφιά. Ορίζεται η ομορφιά. Εγώ θεωρώ ότι ο πιο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός που έχει αρκετό χρόνο και ησυχία αρκετή για να μπορεί να σκέφτεται και να γράφει ποιήση.